οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Συρία στο ανατολικό τμήμα της χώρας με στόχους εγκαταστάσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν, όπως ισχυρίζεται το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τα πλήγματα αυτά εγκρίθηκαν σε αντίδραση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Αμερικανικού προσωπικού και αυτού του Διεθνούς Συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ στο Ιράκ και στις απειλές εναντίον του προσωπικού, ανέφερε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Συγκεκριμένα διευκρίνησε ότι τα πλήγματα κατέστρεψαν πολλές εγκαταστάσεις σε σημείο συνοριακού ελέγχου που χρησιμοποιούν διάφορες παραστρατιωτικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων της Κατάεμ Χεσμπολάχ και της Κατάεμ Σάγιντ Αλ Σουχάντα. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, επρόκειτο για αναλογική στρατιωτική αντίδραση και υπήρξε εκ των προτέρων διαβούλευση με τους συμμάχους των ΗΠΑ. Η επιχείρηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα δράσει για να προστατεύσει το προσωπικό των ΗΠΑ και του συνασπισμού, τονίζει η ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Τζον Κέρμπι. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 17 μαχητές που ανήκαν σε οργανώσεις που πρόσκειται στο Ιράν σκοτώθηκαν στα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα, τα οποία εξαπολύθηκαν στην Ανατολική Συρία τη νύχτα της 5ης προς την Παρασκευή, σύνορα με το Ιράκ.